όλοι οι χριστιανοί πολλές φορές στη ζωή μας κάνουμε όνειρα. Έχουμε επιδιώξεις. Είτε για μας, είτε για τα παιδιά μας, είτε για τους συγγενείς μας, είτε για τα πνευματικά μας παιδιά. Και παρακαλούμε. Πολλές φορές όμως ο καλός Θεός μας που τόσο μας αγαπά μας δίνει περισσότερα από αυτά που ζητούμε. Γι' αυτό, για να καταλάβετε αυτό που λέω, θα σας πω μια μικρή ιστοριούλα απλοϊκή, ένα παραμύθι. Έχει όμως ένα πολύ βαθύ και μεγάλο δίδαγμα. Ήταν, λέει, μια φορά σε ένα δάσος τρία βέντα. Το καθένα αυτό είχε για τον εαυτό του ένα οραματισμό, μια προοπτική. Το πρώτο δέντρο επιθυμούσε να αξιωθεί να γίνει κάποια στιγμή ένα πολύτιμο μπαούλο, ξυλόλιπτο, όμορφα σχαλισμένο, που μέσα του θα φυλάσσεται ένας πολύτιμος θησαυρός για πάντα. Αυτή ήταν το όραμα του, η προοπτική. Να γίνει ένα μπαούλο και μέσα να βάζει χρυσαφικά. Το δεύτερο δέντρο ήθελε να αξιωνόταν να γίνει έτσι χέρια ενός καλού ναυαγού, ναυπηγού, ένα μεγάλο καμάρα. Γερό σκαλί, όμορφο, μεγαλόπρεπο, που θα μετέφερε βασιλιάδες και επίσημα πρόσωπα, που θα έκανε ταξίδια υψηλό προσώπο. Αυτό ήταν η επιθυμία του δεύτερου δέντρου. Και το τρίτο δέντρο έλεγε ότι το μόνο που θα ήθελε ήταν να είχε γίνει το πιο ψηλό και δυνατό δέντρο στον κόσμο, στο δάσο. Έτσι ώστε οι άνθρωποι που θα βλέπουν το ύψος του στην κορυφή του λόφου να σκέφτονται τον ουρανό και τον Θεό. Πέρασαν τα χρόνια και τα πράγματα εξελίχθηκαν κάπως αλλιώς. Δεν πήγαν οι λοδόμοι στο δάσος και έκοψαν το πρώτο δέντρο. Και ενώ σχεδίαζε και μπορούσε να γίνει όμορφα, όμορφο ξυλόγλυφο μπαούλο για τις σταυρούς, ο ξυλουργός το έκανε δοχείο για την τροφή των ζώων. Έναν παχύ δηλαδή. Για τα άχυρα των ζώων. Το δεύτερο δέντρο που ήθελε να γίνει ωραίο καράβι, να μεταφέρει βασιλιάδες, έγινε ένα μικρό ψαροκάικο. Του το είπα φτωχή ψαράδια και ψάρια. Και το τρίτο δέντρο που ήθελε να μείνει το ψηλότερο του δάσους, το έκοψε κάποιο ψηλοκόπος και το έβαλε στην αποθήκη. Περνούσαν τα χρόνια και το δέντρο και τα δέντρα απογοητευμένα από την εξέλιξη των πραγμάτων ξέχασαν ακόμα και τα όνειρα. Όμως κάποια μέρα ένας άντρας και μια γυναίκα ήρθαν στο στάβλο που ήταν εκείνο το ξύλινο παχνί με τα άκυρα και εκεί η γυναίκα γέννησε ένα αγοράκι και το τοποθέτησε στο παχνί που είχε φτιαχτεί από το πρώτο δέντρο. Ήταν ο Ιωσήφ με τη Μαρία, την Παναγία, τη Θεοτόκομος. Και απόθεσαν σε εκείνο το παπτοξύλι το παχνί, όχι απλώς διαμάντια και χρυσάφια, αλλά τον ίδιο τον Θεό, που είχε γίνει άνθρωπος για μας. Έτσι αξιώθηκε αυτό το παχνί να γίνει πάτρι, να γίνει πάτρι που δέχτηκε, μέσα από το θησαυρό, τον ίδιο τον Θεό. Άρα ήταν κάτι πιο μεγάλο από αυτό που ζητούσε το πρώτο δέντρο. Στο μικρό σαροκάικο που έγινε με το δεύτερο δέντρο, μετά από χρόνια, είχαν εκεί μέσα κάτι ψαράδες
Ένας από αυτούς κουρασμένος ξάπλωσε να κοιμηθεί. Είχαμε ανοιχτή στη θάλασσα και ξέσπασε μια μεγάλη συγκυμία και το ψαροκάρικο δεν ήταν αρκετό δυνατό για να κρατήσει. Οι άλλοι τότε ξύπνησαν εκείνο που κοιμόταν. Και εκείνος τότε σηκώθηκε και διέταξε του που στην καλυμμένη θάλασσα σιώμα και θύμωσο, όσοι ξέρετε το Ευαγγέλιο. Και η θάλασσα ειρήνευσε αμέσως. Ήταν ο Χριστός μαζί με τους μαθητές του, τη Λίμνη και τη Γενισαρέτ. Έτσι και το δεύτερο δέντρο είχε δημιουργήσει να γίνει μεγάλο κρύο και θα μετέφερε υψηλά πρόσωπα και βασιλιάδες, αξιώθηκε να μεταφέρει τον βασιλέα των βασιλέων, τον ίδιο τον Χριστό σε τους μαθητές. Και το τρίτο δέντρο που ήταν στην αποθήκη του ξυλουργού, μια μέρα το πήραν και το έκαναν ένα σταυρό. Και σε αυτόν τον σταυρό σταύρωσαν τον Χριστό. Έτσι το δέντρο αυτό έγινε πιο ψηλό από ό,τι είχε επιθυμήσει. Έτσι πρέπει να γίνει πολύ ψηλό στο δάσο. Τι μας διδάσκει οι χριστιανοί μου. Αυτό το περιστατικό. Τελικά, το κάθε ένα από τα δέντρα της ιστορίας μας αποκτήσε όχι μόνο αυτό που ήθελε και ποθούσε, αλλά συγκρίνως περισσότερα, όχι όμως με τον τρόπο που φανταζόταν και σχεδίαζε. Γι' αυτό η ιστορία αυτή μας λέγει και θα σας τελειώσω μην σας κουράσω. Δεν γνωρίζουμε χριστιανοί μου ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μας. Πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ποτέ ότι εκείνο που μας ετοιμάζει ο Θεός είναι πάντα προτιμότερο και ωφελημότερο για μας. Εμείς πρέπει να κάνουμε όνειρα. Πρέπει να κάνουμε όνειρα. Για το καλό. Πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι και τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως εμείς θα θέλαμε. Και ότι ο Θεός οικονομεί και γίνονται καλύτερα από ό,τι εμείς φανταζόμαστε. Μας είπε ο Κύριος να προσευχόμαστε στο Πάτερ ημών. Γιατί λέγει στο Πάτερ ημών, γεννηθήτω το θέλημά σου. Αυτό το σου πολλές φορές το κάνουμε εμείς μου, πριν να γίνει το θέλημα του Θεού. Και θέλει να γίνει με το δικό μας θέλημα. Όχι χριστιανοί. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Μια από τις πιο ωραιότερη στιγμή τη Θεία Λειτουργία ποια είναι χριστιανοί μου. Εκεί τώρα που λειτουργεί λίγο που γονατίσαμε και ο ιερέας μέσα παρακάλεσε και ήρθε το Άγιο Πνεύμα από τον ουρανό που είναι τώρα εδώ μαζί μας και μετάτρεψε τον άνθρωπο σε σώμα και τον ίνον σε αίμα του Κυρίου. Πραγματικό σώμα και πραγματικό αίμα το οποίο θα δοθεί τώρα στους πιστούς να κοινωνήσουν όπως αν κοινωνήσαμε εμείς μέσα. Κορυφαία στιγμή της Θείας Λειτουργίας. Μια άλλη στιγμή ωραία είναι αυτό το οποίο πολύ δεν το προσέχουμε. Πόσες φορές ακούμε της Παναγίας, αχράπτων, υπερευλογημένης, ενδόξου, πόσες φορές το πούμε στη Λειτουργία. Και βάζουμε το σταυρό μας και λέει ο ψάχνει την Παναγία στον Δε και σώσον εμάς με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και μετά τι λέει εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών τι Χριστό το Θεό παρακόμεθα τους εαυτούς μας και τους άλλους και τα παιδιά μας και τις δουλειές μας και όλα μας αυτά Χριστό το Θεό παρακόμεθα να τα αφήνουμε στα πόδια του Χριστού. Όποιος εφαρμόσει αυτό, η Θεία Λειτουργία είναι ευλογημένος. Άστε τη ζωή σας, να φύγουμε στη ζωή μας, στα πόδια του Θεού μας, ο οποίος θέλει, ποιος μπορεί να θέλει, όχι να θέλει, δόξα τω Θεώ,
Τόσο το Θεό, μέχρι αλλού στο πέρα γαμίδε, όπου μισθάνε, όπου τεράστε, για δεν θα ακούσει την παπαρένα μόνο, δόξα σε αυτά. Άρα να αφήνουμε τα χέρια από την ζωή μα, στα χέρια του Θεού, να έχουμε πίστη και να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και αν εμεί χριστιανοί μου, ποιο δεν θέλει τη σωτηρία να το δω, υπάρχει κανεί που δεν θέλει σωτηρία, και όλα τα προπάρια που ψάχνουμε, και όλοι οι ίδιοι που ψάχνουμε, τι καταλήγουν. Και σε όσο να τα φέρει τα ψυχά σημών, έτσι καταλήγουν όλα. Και από την τρίτη και όλα. Δηλαδή, σωτηρία τη ψυχή. Ποιο δεν θέλει τη σωτηρία. Υπάρχει κανεί που δεν θέλει τη σωτηρία. Θέλει πολλά ότι, αν εμεί δεν θέλουμε τη σωτηρία μα, όποιο τη θέλει πόσα. Χίλια. Και αν αντεβαίνετε το Χριστό είναι χίλια βήματα, μας περιμένει ο Χριστός να κάνουμε πόσα βήματα είναι. Ένα μόνο. Που σημαίνει όταν κάνουμε ένα βήμα μπροστά, θέλουμε να πάμε το τάκι. Μέχρι εκεί δεν το πιστεύω. Έχω τα πάθη μου, τις αδυναμίες μου. Αλλά όταν μας δει και κάνουμε το πρώτο βήμα, σημαίνει θέλουμε να πάμε το τάκι και δεν μπορούμε. Τα άλλα 999 βήματα τα κάνει ο ίδιος να αρθεί να τα ξεχνήσει. Ποτέ πίσω το βήμα μας, διότι όταν κάνουμε πίσω σημαίνει δεν το θέλουμε το Χριστό και δεν μας ευχαριστούμε. Γι' αυτό δεν έχουμε πίστη και δεν έχουμε εμπιστοσύνη στη πρόνοια του Θεού και να ευχόμαστε να παρακαλούμε να μας αξιώσει ο Θεός, ο Θεός και όλα μας τους λάβουν. Ταξιδέψουμε, ταξίδι με έναν εισιτήριο, και για εγώ μόνο, όχι ερχόμαστε. Με έναν εισιτήριο, μας αξιώσει να δώσουμε καλή απολογία στο βήμα του Χριστού. Αμήν.